ρύζο. Φακό ρύζο. Το έχω αλλάξει εγώ λιγάκι. Έχω βάλει και άγριο ρύζι. Αυτό το μαύρο το ρύζι. Mm. Έχει πάρα, πολλά ωραία, πάρα πολύ ωραία μπαχαρικά. Κίμινο, καυτερή πιπεριά, διάφορα τέτοια. Είναι πολύ ωραία. Στη φάδα με ψητές κόκκινες πιπεριές φλωρίνης. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αγκινάρες αλλά πολύ τενά ωραίες ιδέες, παιδιά, για αυτές τις μέρες ξαναλέω. Λοιπόν, εδώ βούφι, έχουμε... σουφικό. Το σουφικό, το σουφικό καριώτικο. Τελείως. Veritable, γνήσιο καριώτικο. Τσιγαριστά χόρτα. Μινεστρώνε σούπες, καροτόσουπα, ροδίτικα πιταρούδια με μανιτάρια. Χόρτο κεφτέδες που επίσης έτσι, σαν να το ένιωσα εκείνη την ώρα που το διάβαζα στο στόμα αυτή τη γεύση. Και βρήκα και μια άλλη συνταγή, και αυτό είναι ωραίο, τα πιπερονάτα. Ναι, δηλαδή, επίσης εύκολο. Πάνω κάτω, όπως κάνουμε το... Πες αυτό που κάνουμε παντού, συνήθως στην Κρήτη τάκο. Μπράβο, σαν το τάκο το κριτικό. Μόνο που εδώ δεν βάζουμε τριμμένη ντομάτα. Έχουν κάνει στο τηγάνι πιπεριές διαφόρων χρωμάτων, με λάδι, κρεμμυδάκι και λίγο σκόρδο τυρού, ξέρετε, συνταγή, γιατί μ' άρεσε. Και έχουν ψήσει τα ψωμάκια, τα οποία μπορεί να είναι και μπαγιάτικα, γίνονται πολύ ωραία στο φούρνο. Το έχουν ρίξει αυτά από πάνω, άλλη γεύση. Αντί για ντομάτα με τυρί, αυτό, πολύ ωραίο. Εύκολα πράγματα. Χαλούμι σαγανάκι με ούζο και σταφίδες. Πολύ ωραίο μου ακούγεται. Λοιπόν, αυτό μπορείς να μου εξηγήσεις ποιο είναι. Σαλάτα κολοκάση καριώτικη. Γιατί έτσι όπως το είδα, λέω, είναι ποτάτο σαλάτα. Όχι, δεν είναι. Το κολοκάση είναι κάτι που τρώνε και στην Κύπρο. Ναι. Είναι μια ρίζα. Στην Κύπρο είναι πιο μικρή. Mm-hmm. Στην Ικαρία είναι κάτι θηρία. Είναι το κλασικό ντόπιο φαγητό του νησιού. Ναι. Είναι αυτό που έσωσε τους καριώτες από πείνα πολλές φορές στην ιστορία τους. Και είναι ένα αμυλώδες λαχανικό. Είναι πολύ ωραίο. Έχεις ρίξει φέτα και μέσα. Ναι, ναι. Ωραίο, βέβαια, δεν είναι. Είναι υπέροχο, αλλά θα σου πω την αμαρτία μου. Το βασιλικό τον ήθελα. Συγγνώμη, φταίω εγώ, διότι δεν βρήκα φρέσκο βασιλικό σήμερα το πρωί. Και επειδή γενικά το μοτό μου στην κουζίνα θα το βολέψουμε. Και πολύ σωστό. Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Άμα δεν είχα ρίγανη, θα μπορούσα να είχα βάλει ματζουράνα, διόσμο, μέντα. Δηλαδή έχεις δάσος εδώ από αρωματικά. Από αρωματικά, οπότε, ναι, είναι αλήθεια. Οπότε αυτό, δηλαδή είμαστε λοιπόν, ευέλικτοι. Αυτό, σε πόση ώρα γίνεται το πιάτο, δηλαδή πραγματικά πόσο θέλει το ριζότο για να γίνει. Ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Α, θέλουμε ένα τεταρτάκι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι στο Ελένη 1 μου στείλετε mail. 4 τυχεροί θα κληρωθείτε αύριο.